Άρνος, online μελέτη για όλα τα παιδιά και βρισκόμαστε παιδιά στο κεφάλαιό μας, το κεφάλαιο 31, η έννοια του ποσοστού. Συζητάμε την τρίτη άσκηση από το τετράδιο εργασιών. Να υπολογίσεις, λέει, τα 10% το ποσοστάκι έτσι, των 200 ευρώ. Στο βιβλίο του μαθητή, παιδιά, τι λέγαμε. Ποιο είναι το 25% των 200 κιλών? 25% σημαίνει, παιδιά, τι? Χωρίζουμε την ποσότητά μας 100 ίσα μέρη. Ποια ποσότητα? Τα 200 κιλά. Χωρίζουμε το 200 σε 100 ίσα μέρη. Κάνουμε τη διαίρεση μας να δούμε πόσο βγαίνει. Και παίρνουμε τα 25 από αυτά. Γιατί μας λέει 25%. Οπότε κάναμε το πολλαπλασιασμό και είδαμε πόσο είναι το 25%. 50 κιλά. Το ίδιο, παιδιά, κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή, το 10% των 200 ευρώ πόσο είναι? Χωρίζουμε τα 200 ευρώ σε 100 ίσα μέρη, γιατί λέμε, παιδιά, 10%, 10 εκατοστά. Εάν χωρίσουμε το 200 σε 100 ίσα κομματάκια, το κάθε κομματάκι πόσο είναι? Άμα κάνουμε 200 διά 100, το 100 στο 200 δεν χωράει δύο φορές. Άρα, 2 ευρώ είναι, όπως ακριβώς, παιδιά, κάναμε εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, 2 ευρώ είναι το κάθε ένα από αυτά τα μέρη. Δηλαδή, το 1%, το 1 εκατοστό, η ισοδυναμή, παιδιά, είναι 2 ευρώ. Εμείς όμως πήραμε τα 10 από αυτά, τα 10%. Άρα, παιδιά, τι? Το 10% είναι τι? Είναι 10 φορές αυτά τα 2 ευρώ. 10 επί 2, δηλαδή, παιδιά, μιλάμε για 20 ευρώ. 20 ευρώ, λοιπόν, παιδιά, είναι το 10% των 200 ευρώ. Μπορούσαμε, παιδιά, να το κάνουμε και με άλλον τρόπο, έτσι. Έτσι. Να σκέφτεστε, παιδιά, ότι όταν λέμε ποσοστάκι, είναι σαν να λέμε, παιδιά, κλάσμα. Δηλαδή, σαν κλάσμα θα λέγαμε, πόσο είναι τα 10 εκατοστά των 200 ευρώ. Πρώτα θα βρίσκαμε, παιδιά, πόσο είναι το, πόσο είναι το, προς το δάσκαλε, το 1, έτσι, το 1%. Δηλαδή, παιδιά, τα 100 εκατοστά που είναι ολόκληρη ποσότητα ισοδυναμούν με 200 ευρώ. Για να βρούμε εμείς το 1 εκατοστό, το 1 από αυτά τα κομματάκια, δεν θα κάνουμε 200 δια 100 που κάναμε, άρα 2 ευρώ. 2 ευρώ, λοιπόν, το 1 κομματάκι, το 1 εκατοστό. Αφού ξέρουμε το 1, αναγωγή στην κλασματική μονάδα, έτσι, για να βρούμε τα πολλά, δηλαδή τα 10%, τα 10 εκατοστά. Τα 10 εκατοστά, παιδιά, είναι 10 φορές το 1 εκατοστό. Άρα πόσα χρήματα είναι? Είναι 10 φορές το 1 εκατοστό που ισοδυναμεί με 2 ευρώ, άρα 10 επί 2, what? Έτσι βρήκαμε, παιδιά, τα 20 ευρώ εδώ πάνω. Το ίδιο πράγμα είναι, παιδιά, το ποσοστό είναι ένα κλασματάκι, δεκαδικό κλασματάκι με παρονομαστή το 100. Λοιπόν, το καταλάβαμε, έτσι, παιδιά. Απαντήσαμε, λοιπόν, 20 ευρώ είναι τα 10% των 200 ευρώ. Πάμε στο επόμενο. Πόσο είναι το 20% του ενός κιλού? Λοιπόν, παιδιά, ένα λεπτάκι. Όταν εμείς αναφερόμαστε στο 1 κιλό, το 1 κιλό, παιδιά, έχει πόσα? 1000 γραμμάρια. Εντάξει, 1000 γραμμάρια. Ωραία. Τα 1000 γραμμάρια, παιδιά, αν τα γράψουμε υπό τη μορφή ποσοστού, είναι το 100%. Δηλαδή, τα 100 εκατοστά. Τα 100 εκατοστά, λοιπόν, της ποσότητάς μας, δηλαδή του ενός κιλού, ισοδυναμούν με 1000 γραμμάρια. Έχουμε την ποσότητά μας, τη χωρίσαμε σε 100 κομμάτια και πήραμε και τα 100. Ωραία. Για να βρούμε εμείς, παιδιά, το ένα κομματάκι, το ένα εκατοστό, δεν θα κάνουμε, παιδιά, 1000 διά 100 κομμάτια στα οποία είναι χωρισμένη η ποσότητά μας. Άρα, 1100. 1100 πόσο κάνει? Μπορούμε να απλοποιήσουμε σβήνοντας 2 μηδενικά από το διαιρέτη και 2 από το διαιρεταίο. Άρα, να έχουμε 10 διά 1, το 1 στο 10 χωράει 10 φορές. Άρα, 10 γραμμάρια είναι το 1 εκατοστό. Το 1 από αυτά τα 100 ίσα μέρη. Εμείς όμως δεν θέλουμε το 1, θέλουμε τα 20. 20%. Δηλαδή, παιδιά, τι θέλουμε? Θέλουμε τα 20 κομματάκια.
20 εκατοστά δεν σημαίνει, παιδιά, σαν να λέμε 20 φορές το 1 εκατοστό. Άρα, παιδιά, τι. Αφού ξέρουμε ότι το ένα κομματάκι ισοδυναμεί με 10 γραμμάρια, άρα τα 20 κομμάτια δεν ισοδυναμούν με 20 φορές τα 10, άρα πόσο, 1, 2, 2 και 2 μηδενικά στο τέλος, 200 γραμμάρια, έτσι, 200 γραμμάρια. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, θα γράψετε και εδώ πέρα, όπως ακριβώς το κάναμε. Τι κάναμε στην αρχή? Πρώτα κάναμε τη διαίρεση, όπως κάναμε 1000 δια 100, δηλαδή 10 δια 1, δηλαδή 10 γραμμάρια, για να δούμε πόσο είναι το 1 εκατοστό. Άρα, για να δούμε στη συνέχεια τα 20, τι κάναμε, τον πολλαπλασιασμό. 20 επί 10, άρα 200 γραμμάρια, παιδιά, είναι ακριβώς αυτό που ζητούσε η άσκησή μας. Τα 20% του ενός κιλού. Να καθαρίσουμε, παιδιά, τον πίνακά μας. Και να πάμε στο πρώτο τελευταίο ερώτημα, το οποίο λέει, βρες μου, λέει, το 50% της μισής ώρας. 50%, παιδιά, είναι αυτό που λέμε και στην καθομιλουμένη, το 50% της μισής ώρας, έτσι. Ναι. Γιατί άμα έλεγε της μιας ώρας, το 50%, παιδιά, της μιας ώρας, δηλαδή το μισό, θα ήταν 30 λεπτά. Εντάξει, εντάξει. Τότε, παιδιά, θα ήταν πιο άμεσο. Εδώ θέλει το 50% της μισής ώρας. Λοιπόν, παιδιά, ένα λεπτάκι. Ολόκληρη ώρα, πόσο είναι? Ολόκληρη ώρα δεν είναι 60 λεπτά. Ωραία. Άρα, αφού η άσκηση αναφέρεται σε μισή ώρα, η μισή ώρα, παιδιά, είναι και τα μισά λεπτά. Δηλαδή, 60 δια 2, το μισό του 60 δεν είναι 30 λεπτά. Ωραία. Άρα, παιδιά, ουσιαστικά η άσκηση τι λέει, να το καταλάβουμε λιγάκι. Η άσκηση θέλει να δούμε, παιδιά, το 50%, τα 50% της μισής ώρας, δηλαδή τα 50% των 30 λεπτών. Οπότε, παιδιά, η ποσότητα την οποία έχουμε μπροστά μας είναι τα 30 λεπτά. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Για να το σκεφτούμε λιγάκι. Ολόκληρη ποσότητά μας, παιδιά, είναι τα 30 λεπτά. Δηλαδή είναι τα 100%, δηλαδή τα 100 εκατοστά. Ολόκληρη ποσότητά μας, δηλαδή, είναι ίση με 30 λεπτά. Έχουμε, λέει, την ποσότητά μας που είναι χωρισμένη σε 100 ίσα κομμάτια. Και έχουμε πάρει και τα 100. Τα 100 εκατοστά, λοιπόν, της ποσότητάς μας είναι 30 λεπτά. Για να βρούμε εμείς πόσο είναι το 1 από αυτά τα 100 κομματάκια, το 1 εκατοστό, θα κάνουμε τι? 100 εκατοστά δεν είναι 100 φορές το 1 εκατοστό. Ωραία. Άρα, για να βρούμε πόσο είναι αυτό το 1 εκατοστό, δεν θα πάρουμε τα 30 και θα διαιρέσουμε δια 100 που είναι όλα τα κομμάτια. Ε? Ή για να απλοποιήσουμε λίγο τη διαίρεση, μπορούμε να σβήσουμε ένα μηδενικό από το διαιρέτη και ένα από το διαιρετέο. Έτσι, λοιπόν, έχουμε 3 δια 10, δηλαδή, παιδιά, 3 δέκατα, δηλαδή 0,3. Άμα κάνεις 3 δια 10, το 10 στο 3 δεν χωράει, βάζουμε 0 στο πηλίκο, βάζουμε 0 στο διαιρετέο και γίνεται 30, οπότε, παιδιά, πλέον περνάμε σε τάξη δεκάτων κόμμα στο πηλίκο. Το 10 στο 30 χωράει, παιδιά, ακριβώς 3 φορές, γιατί λέμε τι? 3 φορές το 10 ότι μας κάνει 30, ε? Να το, 10 φορές το 3 μας κάνει 30, το ίδιο είναι. Άρα, το 10 στο 30 χωράει 3 φορές και έχουμε 3, 10, 30 από 30, 0. Λοιπόν, παιδιά, είναι το ίδιο πράγμα, λοιπόν, 0,3. 0,3, παιδιά, είναι το 1 εκατοστό. Εμείς όμως δεν θέλουμε το 1, εμείς θέλουμε τα 50%. Καταλάβαμε, παιδιά, τι κάναμε, έτσι? Πήραμε τα 30 λεπτά και διαιρέσαμε δια πόσο, δια 100, δηλαδή 3 δια 10, και βρήκαμε ότι 0,3 τι? Λεπτά, 0,3 λεπτά, να το γράψουμε και εδώ να φαίνεται, παιδιά, είναι το 1 εκατοστό. Αναγωγή στην κλασματική μονάδα, παιδιά, όπως λέγαμε στο κεφάλαιο των κλασμάτων. Για να δούμε εμείς τώρα πόσο είναι τα 50%, τα 50 εκατοστά. 50 εκατοστά είναι σαν να λέμε 50 φορές το 1 εκατοστό. Είναι πόσα? Αφού ξέρουμε το 1% είναι 0,3 λεπτά, άρα το 50 πλάσιο δεν είναι 50 επί 0,3. Λοιπόν,
50 επί 0,3 πόσο κάνει? 3 επί 0,0, 3 5, 15. 0 επί 0,0, 0 επί 5,0. Στον πολλαπλασιασμό τα γράφουμε, παιδιά, μία θεσούλα λίγο αριστερά, έτσι. Βάζουμε μηδενικά και εδώ για να διευκολυνθεί η πρόσθεση και έχουμε 0 και 0, 0. 0 και 5, 5, 0 και 1, 1. Και επειδή έχουμε ένα ψηφίο μετά τη μουδιαστόλη, βάζουμε και εδώ ένα. Άρα είναι 15,0 ή πιο απλά 15 λεπτά. Αυτό κάναμε, παιδιά, εμείς εδώ πέρα. Τι κάναμε δηλαδή στη συνέχεια? Πολλαπλασιάσαμε το 50, γιατί 50 είναι τα κομμάτια που θέλουμε, επί 0,3 λεπτά που ήταν το κάθε ένα από αυτά. Άρα κάνοντας 50 επί 0,3 βρήκαμε τελικά 15 λεπτά. 15 λεπτά, δηλαδή, παιδιά, ένα τέταρτο, ένα τεταρτάκι. Είναι το 50%, λέει, το μισό της μισής ώρας. Λοιπόν, παιδιά, το βρίσκουμε και διαστητικά, αφού η μισή ώρα έχει 30 λεπτά. Το 50%, δηλαδή, τα μισά από αυτά τα 30. Το μισό του 30 δεν είναι το 15. Να το, το βρίσκουμε και έτσι διαστητικά. Και πάμε και στο τελευταίο. Το 30% των παιδιών του σχολείου σου. Λοιπόν, το τελευταίο, παιδιά, θα το κάνει ο κάθε ένας από εσάς για το δικό του σχολείο. Τι θέλει? Το 30% των παιδιών στο σχολείο σου. Πόσα παιδιά έχει το σχολείο σου? Παιδιά, αυτό θα το κάνει το κάθε ένας ξεχωριστά. Οπότε θα βρείτε και διαφορετικά αποτελεσματάκια. Λοιπόν, ο Γιαννάκης μου είπε ότι όλα τα παιδιά στο σχολείο μου, κύριε, 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 είναι πόσα? Είναι 240 παιδιά. Όπω, παιδιά, πόσα είναι όλα τα παιδιά στο σχολείο του Γιαννάκη? Οπότε όλα τα παιδάκια που σαν κλάσμα είναι τα 100 εκατοστά, τα 100 εκατοστά λοιπόν των παιδιών είναι πόσα? Τα 100 εκατοστά παιδιά είναι πόσα παιδάκια? Είναι 240 παιδιά, τα 100 εκατοστά, δηλαδή το 100%, έτσι, όλο το σύνολο των παιδιών. Άρα εμείς, παιδιά, μπορούμε να βρούμε πόσο είναι το 1%. Το 1% είναι πόσο? Όταν, παιδιά, λέμε, και αυτό να το πούμε και για το πρώτο ερώτημα και για το δεύτερο και για το τρίτο και για το τέταρτο. Όταν λέμε, παιδιά, 100 εκατοστά είναι η ακέραιη μονάδα που την έχουμε χωρίσει σε 100 ίσα μέρη και έχουμε πάρει και τα 100. Δηλαδή έχουμε πάρει όλη την ποσότητα. 100 εκατοστά δεν σημαίνει 100 φορές το 1 εκατοστό. Έτσι. Άρα, αυτό που κάναμε, παιδιά, και εμείς εδώ, 100 φορές το 1 εκατοστό είναι 240 παιδάκια. Για να βρούμε εμείς το 1 εκατοστό, δεν θα κάνουμε 240 δια 100. Λοιπόν, και επειδή έχουμε δια 100, τι θα κάνουμε, παιδιά? Αν σβήσουμε ένα μηδενικάκι από εδώ και ένα μηδενικάκι από εδώ, είναι σαν να έχουμε 24 δια 10. Για να κάνουμε, παιδιά, τη διαίρεση. Ή μπορεί κάποιος να μετακινήσει την υποδιαστολή, δηλαδή η υποδιαστολή ενώ είναι εδώ, να τη μετακινήσει σε μια θέση αριστερά και να πάει εδώ. Αριστερά, αφού έχουμε διαίρεση. Άρα να είναι 2,4. Αλλά, παιδιά, μπορείτε να κάνετε και τη διαίρεση εδώ. 24 δια 10. Το 10 στο 24 χωράει 2 φορές. 2 επί 10, 20. Από 24, 4. Βάζουμε και μηδενικό εδώ. Άρα υποδιαστολή στο πηλίκο, γιατί πλέον περνάμε σε τάξη δεκάτων. Το 10 στο 40 χωράει 4 φορές. Γιατί, παιδιά, από την προπαίδεια τι λέμε? 4 φορές το 10 δεν μας κάνει 40, ε? Να το. Να το. 10 φορές το 4, 40. Το 10 στο 40 χωράει 4 φορές, άρα 4 φορές το 10, 40, από 40, 0 στο υπόλοιπο. Άρα η διαίρεση τι είναι? Τέλεια διαίρεση, έτσι. Δεν περισσεύει κανένας. Το πηλίκο είναι 2,4, ο διαιρεταίος ήταν 24 και ο διαιρετής είναι 10. Λοιπόν, 2,4 λοιπόν, παιδιά, είναι το αποτέλεσμα για αυτήν εδώ τη διαίρεση. Άρα, τι κάνουμε εδώ? Κάναμε λοιπόν 240 δια 100, δηλαδή αν απλοποιήσουμε εδώ το μηδενικάκι όπως κάναμε και πριν, έτσι κάνουμε και τώρα, αν σβήσουμε το μηδενικάκι, είναι σαν να κάνουμε 24 δια 10, δηλαδή 2,4. 2,4 παιδάκια, αν το πούμε έτσι. Είναι το 1 εκατοστό. Μα εμείς δεν θέλουμε το 1, εμείς θέλουμε το 30%. 30%, δηλαδή, παιδιά, θέλουμε τα 30 εκατοστά. Πόσα παιδάκια είναι? 30 εκατοστά δεν είναι 30 φορές το 1 εκατοστό? Αφού εμείς, παιδιά, γνωρίζουμε ότι το 1 εκατοστό είναι τόσα παιδάκια, άρα το 30 πλάσιο δεν θα είναι 30 φορές το 2,4, ε? Για να δούμε πόσα παιδάκια είναι. 30 φορές το 2,4 μας κάνει.
4x0, 0. 4x3, 12. 2x0, 0. 2x3, 6. Συν. Θα τα προσθέτουμε. 0 και 0, 0. 0 και 2, 2. 6 και 1, 7. Και επειδή έχουμε ένα ψηφίο μετά την πουδιά στολή, ένα βάζουμε και εδώ. Άρα είναι 72,0. Αλλά επειδή τα μηδενικά στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός οποιοδήποτε δεκαδικού αριθμού δεν έχουν καμία αξία, άρα το αποτέλεσμα είναι 72. Κάνοντας λοιπόν, παιδιά, την πράξη 30 επί 2,4, βρήκαμε πόσα παιδάκια? 72 παιδάκια. 72 παιδάκια λοιπόν είναι το 30% των παιδιών του σχολείου του Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς στο σχολείο μπορεί να μην έχετε 240 παιδιά, μπορεί να έχετε περισσότερα ή λιγότερα. Αλλά θα βρούμε και διαφορετικό αποτέλεσμα. Δοκιμάστε και παίξτε, παιδιά. Απολαυστική άσκηση λοιπόν, παιδιά, με βάση όσα είχαμε συζητήσει στο βιβλίο του μαθητή και παρέα με τον Γιαννάκη, τη Μαρία, τον Παναγιώτη, τη Δέσποινα, τον Χρήστο, τον Ιωσήφ και όλα τα παιδάκια. Απολαύσαμε μία ακόμη άσκηση από το τετράδιο εργασιών πάνω στο υπέροχο κεφάλαιο 31 των ποσοστών, παρέα με τους δασκάλους σας, της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας, arnos.gr. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, παιδιά, όλους σας, να είστε καλά. Να είστε πάντα, μα πάντα, μα πάντα καλά παιδιά.